Πολλές από τις θεωρίες στην έρευνα του παραφυσικού και σε σχέση με τα ανθρώπινα αρχέτυπα που βρίσκουν ρίζες στις θρησκείες και στις παραδόσεις των πολιτισμών του κόσμου βρίσκουν καταφύγιο τόσο σε μέρη απομακρυσμένα από την ανθρώπινη παρουσία, αλλά και σε περιοχές που έχουν ποτιστεί με τις μνήμες ιστορικών γεγονότων με πόνο και αίμα. Η άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος θέλει τα παραφυσικά φαινόμενα να συσχετίζονται άμεσα με την ανθρώπινη δράση. Δράση κυρίως πνευματικών και μυσταγωγικών τελετών, με επικλήσεις σε θεότητες, πνεύματα και λοιπές δυνάμεις έξω από τη σφαίρα του υλικού κόσμου. Σε έναν κόσμο πνευματικό που σφίζει από ζωή. Σήμερα το φύλλο πορείας οδήγησε την ομάδα μας στο Πάνιον Όρος. Από το όνομα και μόνο μπορούμε να υποθέσουμε αρκετά για την ιστορία και τα γεγονότα μέσα από τα βάθη της ιστορίας μέχρι και σήμερα. Το Πάνιον Όρος βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο του νομού Αττικής, νότια των Καλυβίων και δυτικά της Κερατέας και απέχει μόλις 42 χιλιόμετρα από την καρδιά της Αθήνας. Είναι ένα μακρόστενο και πολύ βραχώδες βουνό και χωρίζεται σε δύο τμήματα με ψηλότερη κορυφή το Κερατοβούνι, που μετράει 650 μέτρα. Στους πρόποδες και κάτω από τη σκιά του Πάνιου Όρους αναπαύεται ο αρχαίος Δήμος Κεφαλής. Εκεί βρίσκεται η σημερινή Κερατέα. Σε ύψος 650 μέτρων στην πεπλατισμένη κορυφή Κερατοβούνη του Πανίου Όρους υπάρχει μια εγκαταλελειμμένη αεροπορική βάση. Ανατολικά της Κερατέας βρίσκεται το δασκαλιό και κακιά θάλασσα. Ιστορικά, γραφικά, φυσικά λιμανάκια με τη δική τους ξεχωριστή ιστορία. Όσον αφορά την ονομασία του όρους, ιστορικά μόνο υποθέσεις μπορούν να γίνουν για το πότε και πώς πήρε το βουνό την ονομασία Πάνιο. Ο Στράβων, ιστορικός και γεωγράφος του 1ου π.Χ. αιώνα, αναφέρει στα γεωγραφικά του τη φράση «περί δε ανάφλιστον εστίκει το Πάνιον», χωρίς να διευκρινίζει εάν πρόκειται για βουνό ή για ιερό του Πανός, αν και η λέξη Πάνιον δηλώνει περισσότερο το δεύτερο. Ανάφλιστος ήταν ο αρχαίος Δήμος Αττικής που βρισκόταν στην περιοχή της σημερινής Αναβίσου. Ο Μητροπολίτης των Αθηνών, Μιχαήλ Χωνιάτης ή Ακομινάτος, αναφέρει το βουνό Πανικών Όρος. Μετά την κατάληψη των Αθηνών από τους Φράγκους το 1205, είχε εξοριστεί στη Τζιά, όπου έγραφε σε ένα φλό του Καλόγερο, την του Πανικού Όρου Σακρόριαν. Εδώ να σημειώσουμε, η λέξη πανικός σημαίνει αυτός που ανήκει, αναφέρεται ή αρμόζει στον Πάνα. Φερρυπίν, πανική πηγή, πανικός όρος και πανικός είναι ο ευνίδιος και αβάσιμος μεγάλος φόβος που προέρχεται ή που προήλθε από τον Πάνα. Ο Γερμανός καθηγητής γεωλογίας Carl Richard Lepsius στο βιβλίο του «Γεωλογία της Αττικής» αναφέρει το όρο Σπάνιο, με μεγαλύτερη κορυφή το Κερατόβουνο, όπου και τοποθετεί το σπήλαιο του Πανός σε υψόμετρο 548 μέτρων. Είναι ο πρώτος που αναφέρει το σπήλαιο της Κερατέας σαν σπήλαιο Πανός, πιθανώς παρασυρώμενος από την επίμαχη φράση του Στράβωνα. Το σπήλαιο της Κερατέας είναι γνωστό επίσης και σαν σπήλαιο του Λόρδου Βίρονα. Ξέρουμε ότι όταν ο Λόρδος περιδιάβαινε την Αττική έμαθε την ύπαρξη του σπηλαίου αυτού. Τότε κάποιος τσοπάνης περιοχής προσφέρθηκε να τον ξεναγήσει και να του δείξει τις ομορφιές του σπηλαίου. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι που οι δάδες τους έσβησαν και για αρκετή ώρα προσπαθούσαν να βρουν την έξοδο μέσα στο πυκνό σκοτάδι,
φοβούμενοι μάλιστα, όπως έγραψε στα γραπτά του ο Βίρονας, για την ίδια τη ζωή τους. Τελικά η έξοδος βρέθηκε και δύο τους βγήκανε χαρούμενοι στον έξω κόσμο. Τώρα, για το σπήλαιο αυτό καθ' αυτό, πρόκειται για ιερό σπήλαιο των νυμφών και του θεού Πάνα, που η λατρεία του συνεχίστηκε μέχρι και τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Ακόμα και στις μέρες μας, πολλοί λάτρεις της εκδιωγμένης πατρώας θρησκείας το επισκέπτονται και κάνουν τις πονδές τους, προσφέροντας κρασί και φρούτα στους κατοίκους του. Από αρχαιολογικής άποψης έχουν βρεθεί μικυναϊκά όστρακα, αλλά σοβαρή ανασκαφή δεν έγινε ποτέ, παρά μόνο λαθροανασκαφές εδώ και πολλά χρόνια. Το σπήλαιο σήμερα είναι ακόμα ζωντανό. Έχει αρκετή υγρασία για να μπορέσει να διατηρήσει τον υπέροχο σταλακτικό και σταλαγματικό διάκοσμο που διαθέτει, αλλά και σε μερικά άλλα σημεία υπάρχουν μικρές λιμνούλες με κρυστάλλινο νερό. Επίσης, όπως αναφέραμε, έχει αρκετές αίθουσες και θαλάμους, αλλά και σημεία που θα χρειαστούν σχοινιά για ανάβαση ή κατάβαση. Συνολικά καταλαμβάνει έκταση 950 τετραγωνικών μέτρων. Επίσης, για πολλούς, το σπήλαιο ονομάζεται Σκυμωμένης. Υπάρχει μια φωτογραφία η οποία εξηγεί το λόγο. Περίπου στο μέσο του σπηλαίου και αρκετά πλάγια κάτω από την οροφή του υπάρχει ένας σχηματισμός, φυσικός λογικά. Αυτός ο σχηματισμός μοιάζει με μια γυναικεία ύπαρξη η οποία φορά ένα πέπλο λευκό και κοιμάται στο πλευρό ενός ασβεστολιθικού διάκοσμου. Ίσως παιχνίδια του μυαλού, του φακού ή της μητέρας φύσης. Όπως και να έχει, το σπήλαιο έχει ακόμα φωνή και ζητάει τη βοήθειά μας και την προσοχή μας. Τα παλαιότερα αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία μαρτυρούν την ύπαρξη ανθρώπων στην περιοχή Γερατέας ανάγονται στη Μικυναϊκή εποχή, 1600 με 1100 π.Χ. Κατά την κλασική αρχαιότητα, οι δήμοι που άνοικαν στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Γερατέας ήταν οι ακόλουθοι. Ποταμός της Λεοντίδος Φυλής, σημερινή θέση Άγιος Γιάννης Φοβόλες, Αμφίτροποι της Αντιοχίδος Φυλής, στο σημερινό Μητροπίση, Βίσα, στο σημερινό Μπαρμπαλάκι, Αιγίλια, στο χωριό Όλυμπος, Κυρτιάδε ή Κυρτιδέ, κοντά στην Κακή Θάλασσα ή Δασκαλιό. Ο Θωρικός της Ακαμαντίδος Φυλής, όπου σώζεται σήμερα ένα από τα αρχαιότερα θέατρα του 6ου π.Χ. αιώνα και τα λείψαν του Δωρικού Ναού, της Δήμητρας και της Κόρης. Οι Φρεάριοι, Αρή ή Μαρκάτη ή Όλυμπος, πατρίδα του Θεμιστοκλή. Και τέλος, ο Δήμος Κεφαλής της Ακαμαντίδος Φυλής, στην περιοχή Αγίου Σεραφείμ Ρουτζέρι Μεσοχώρη. Η σημερινή Κερατέα ταυτίζεται με τον αρχαίο Δήμο Κεφαλής. Ο περιηγητής Παυσανίας μας πληροφορεί ότι στον αρχαίο Δήμο Κεφαλής λατρεύονταν οι Διόσκουροι, που δεν ήταν οι γνωστοί κάστοροι και πολυδεύκεις, αλλά οι κάβηροι κούροι του Διός, Ευρυμέδων και Άλκων. Επίσης, λατρεύονταν οι Αφροδίτοι, και αυτό το μαρτυρεί μια αρχαία επιγραφή γνωστή και σαν το ημερολόγιο Θυσιών του Θωρικού, η οποία αναγράφει «Όρος τεμένους Αφροδίτης Κεφαλήθεν», που βρέθηκε στην περιοχή της Κερατέας, καθώς και ο Εβδόμιος Απόλλων. Το όνομα του αρχαίου Δήμου Κεφαλής που διατηρήθηκε ακμαίως σε όλη την αρχαιότητα προήλθε από τον προϊστορικό βασιλιά Κέφαλο που καταγόταν από το Θωρικό. Για το Δασκαλιό ή Διδασκαλείο υπάρχουν ενδείξεις ότι κατά την αρχαία ή μεσαιωνική εποχή είχε δεχθεί κατοίκους. Όπως αναφέρει ο Θουκυδίδης, στο λιμάνι του Δασκαλιού πρέπει να γυροβόλησε ο στόλος των Πελοποννησίων το 411 π.Χ. αναφέροντας λιμάνι μεταξύ Πρασιών και Θωρικού. Ο Δήμος Κεφαλής καταστράφηκε κατά τον 3ο μετά Χριστό αιώνα από τους Ερούλους, που εισέβαλαν στην Αττική και κατέστρεψαν τους δήμους της βάζοντας ένα τέλος στους αρχαίους χρόνους. Κατά την περίοδο του Βυζαντινού Ελληνισμού, οι ιστορικές ειδήσεις που αναφέρονται στην Αττική είναι φτωχές. Γνωρίζουμε όμως ότι τον 10ο και 12ο αιώνα η Αττική και η περιοχή της Κερατέας με τα φυσικά λιμανάκια βρίσκεται στο έλεος των πειρατών. Ακολουθεί η Φραγκοκρατία με τρεις δυναστείες, τους Βουργουνδούς, τους Καταλανούς και τους Φλωρεντινούς στην Αττική και το 1382 έχουμε την πρώτη επίκηση Αρβανιτών στην περιοχή της Κερατέας.
Η πιθανότερη εκδοχή για την ονομασία της από τις πολλές που υπάρχουν είναι από το δέντρο κερατέα ή κεράτια, γνωστή και ως χαρουπιά. Για τη συμμετοχή των κατοίκων της κερατέας στον Εθνικό Ξεσηκωμό του 1821 έχουμε πληροφορίες, με σημαντικότερη από τις οποίες είναι τα απομνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη, όπου καταγράφει ένα περιστατικό για την κακή συμπεριφορά του φρούραρχου Γκούρα και των ανθρώπων του στους ξωτάρδες Αττικής. Έτσι τσάκιζε και ο Μαμούρης τους χωριάτες όσοι δεν ήταν φίλοι του. Στα Μεσόγεια, στην Κεράτια, ενού δημογέρονταν αγνώστην Ιδραίων, τον λένε πόσες τσικουριές τέδωσε και σαν είδε την υγείαν εις το εξίσου αγαθός άνθρωπος. Το 1916, στη διάρκεια του γαλλικού αποκλεισμού στην Κερατέα, είχε πέσει πείνα, αρρώστια και δυστυχία. Ο ποιητής Κώστας Βάρναλης στα φιλολογικά απομνημονεύματα γράφει: «Οι κερατιώτες χτυπήσαν τις καμπάνες και κάνανε συλλαλητήριο διαμαρτυρίας λέγοντας: «Εμείς σκοτωθήκαμε για το βασιλιά, γιατί δεν μας δίνετε ψωμί?» Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι κερατιώτες δεν υστέρησαν σε θυσίες. Εκτός από τους κερατιώτες που σκοτώθηκαν στην Αλβανία, στο ληξιαρχείο του Δήμου βεβαιώνονται περίπου 200 θάνατοι από πείνα την περίοδο 1941 με 1942. Την περίοδο της κατοχής επίσης, τα λιμανάκια της Κερατέας, Κακή Θάλασσα, Δασκαλιό, Βιέφη, Εννιά κτλ. Χρησιμεύαν σαν κρυσφύγετα για φυγαδεύσεις στη Μέση Ανατολή. Από εδώ έφυγε τότε ο Πρωθυπουργός εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης Γεώργιος Παπανδρέου. Στην πεπλατισμένη βάση του Πάνιου Όρους και σε υψόμετρο 650 μέτρων βρίσκεται η πρώην βάση της πολεμικής μας αεροπορίας. Δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες διαθέσιμες από την ιστορία και τη δράση της μονάδος, παρά μόνο ό,τι στοιχεία δίνονται στο διαδίκτυο από την επίσημη ιστοσελίδα της πολεμικής αεροπορίας. Το 1960 ιδρύθηκε 35η μοίρα νίκη με 4 σμήνη κατευθυνωμένων βλημάτων, τα οποία αναπτύχθηκαν στις θέσεις Κερατέα, Ημιτός, Πάρνηθα και Κυθερώνα. Τον Ιούλιο του 1966 αναβαθμίστηκε σε σμηναρχία και τα σμήνη αυτής σε μοίρες. Το Μάρτιο του 1987 αναπτύχθηκε σε Σκύρο η τέταρτη μοίρα νίκη. Τον Ιανουάριο του 1999, με την προοπτική ένταξη του νέου οπλικού συστήματος Patriot, η σμηναρχία αναβαθμίστηκε σε 35η πτέρυγα κατευθυνωμένων βλημάτων. Το Σεπτέμβριο του 1999 συγκροτήθηκε η 21η μοίρα κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot στην Κερατέα, η 22η στην αεροπορική βάση Σκύρου, η 23η μοίρα κατευθυνόμενων βλημάτων, η μοίρα συντήρησης κατευθυνόμενων βλημάτων και η μοίρα εκπαιδεύσεως στην αεροπορική βάση Σέδα στη Θεσσαλονίκη, καθώς και το πρώτο κέντρο συντονισμού και πληροφοριών. Το 2002 συγκροτήθηκε η 24η μοίρα κατευθυνόμενων βλημάτων και το δεύτερο κέντρο συντονισμού και πληροφοριών στην αεροπορική βάση Σέδες, η 25η μοίρα στην αεροπορική βάση Χρυσουπόλεως και η 26η μοίρα στην Πάρνηθα. Έπειτα από όλες τις νέες συγκροτήσεις των νέων κέντρων που φιλοξενούσαν τις μοίρες κατευθυνόμενων βλημάτων, κρίθηκε ότι η βάση Κερατέας ήταν ένας πλεονασμός. Και έτσι, τον Ιούλιο του 2005 ολοκληρώθηκε με την κατάσταση της έδρας από την Κερατέα στην περιοχή Σέδες στη Θεσσαλονίκη. Η 35η πτέρυγα κατευθυνόμενων βλημάτων συμμετείχε σε όλες τις εθνικές αλλά και σε πλήθος διεθνών ασκήσεων. Θα αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένες μέχρι και το έτος 2005 πριν η βάση μετεκατασταθεί πλήρως στη Θεσσαλονίκη. 2001. Άσκηση Natinans. 2004. Άσκηση Joint Project Optic Windmillville. 2004. Άσκηση Natinans. 2004. Η πτέρυγα με την 21η μοίρα κατευθυνόμενων βλημάτων συμμετείχε στην πρώτη πολυεθνική τακτική βολή με συμμετοχή ελληνικών, γερμανικών και ολλανδικών μοιρών Patriot και ολλανδικών Manpad, κατά την οποία η ελληνική μοίρα εκτόξευσε 2 βλήματα Patriot εναντίον τηλεκατευθυνόμενων στόχων. 2005. Άσκηση Aegean Harvest,
πραγματοποιήθηκε τακτική βολής κατευθυνωμένων βλημάτων με συμμετοχή της 23ης μοίρας καθώς και τριών γερμανικών μοιρών. Η αποστολή της 350ης πτέρυγας κατευθυνόμενων βλημάτων είναι η διατήρηση υψηλού βαθμού ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας με κατάλληλη οργάνωση, εκπαίδευση του προσωπικού καθώς και με συντήρηση των μέσων και συστημάτων που διατίθενται, με σκοπό την ανάληψη και επιτυχή διεξαγωγή αμυντικών επιχειρήσεων με την εκτέλεση αποστολών ενεργού αεράμινας και αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης, οποτεδήποτε απαιτηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα σχέδια. Σήμερα η βάση είναι άδεια και έρημη να μαραζώνει από τα στοιχεία της φύσης που μας στεγώνουν το γυμνό από φύση όρος. Σαν ένα σκουριασμένο παράσημο καρφιτσωμένο σε ξυλωμένο πέτο να θυμίζει τις μέρες υπηρεσίας, δράσης και εκπαίδευσης από μια εποχή όχι τόσο μακρινή όσο θα νόμιζε κανείς από την πρώτη του επαφή με τη βάση. Παλιότερα, μια απαγορευμένη ζώνη. Σήμερα, ένας χώρος ανοιχτός για κάθε είδους επισκέπτη. Κερατέα, 8 Δεκεμβρίου 1969. Ένα αεροσκάφος 11 ετών, McDonnell Douglas DC-6B, της Ολυμπιακής Αεροπορίας με όνομα Island of Kerkyra και αριθμόνιο λογίου SX-DAE που εκτελούσε την πτήση Χανιά Αθήνα, συντρίβεται στην κορυφή Κερατοβούνη στο Πάνιο Όρος κοντά στην Κερατέα και 90 επιβαίνοντες σκοτώνονται. Ήταν 8 Δεκεμβρίου του 1969, μόλις 3 χρόνια μετά το ναυάγιο της Φαλκονέρας που έκανε και αυτό την ίδια διαδρομή, Χανιά-Αθήνα. Πετούμε πάνω από το Σούνιο. Προσγείωση σε 5 λεπτά. Από τις 20:43 μπορείς να προσγειωθείς. Βρισκόμαστε στα 5.000 πόδια, ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε διαδικασία ILS. Αναφέρατε ώρα για το σημείο Μπράβο. Κανονικά, μετά το Σούνιο, το DC-6 με τους 85 επιβάτες και το πενταμελές πλήρωμα έπρεπε να ακολουθήσει την νοητή γραμμή Μπράβο που οδηγεί κατευθείαν στο διάδρομο προσγείωσης του ελληνικού. Ξαφνικά όμως το αεροπλάνο στρέφεται προς εντελώς αντίθετη κατεύθυνση, προς τα βουνά της Κερατέας. Ο πύργος ελέγχου επιχειρεί και πάλι να επικοινωνήσει. Δεν παίρνει καμία απάντηση. Επιχειρεί και πάλι. Το ίδιο αποτέλεσμα. Τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα, κυλούν εφιαλτικά. Στις 9 παρατέταρτο οι κάτοικοι της Κερατέας ακούν ένα παράξενο θόρυβο πάνω από τα κεφάλια τους. Έντρομοι βγαίνουν από τα σπίτια τους και βλέπουν ένα αεροπλάνο να πετά χαμηλά και να χάνει συνεχώς ύψος. Η αποφράδα μέρα της 8ης Δεκεμβρίου 1969 θα μείνει βαθιά χαραγμένη στις μνήμες των ανθρώπων της Κερατέας. Τελικός απολογισμός, 90 νεκροί, 85 επιβαίνοντες και 5 του πληρώματος. Σε εφημερίδες της εποχής αναφέρεται ότι τη στιγμή της πρώτης πρόσκρουσης το αεροπλάνο έκανε μια ελαφριά αριστερή στροφή, σημάδι ότι το πλήρωμα είχε αντιληφθεί την απόκληση στην πορεία του και επιχειρούσε να τη διορθώσει. Κυβερνήτης ήταν ο Σπύρος Κουλουμουδιώτης, 35 ετών. Ήταν ένας πολύ καλός και αρκετά πεπειραμένος πιλότος με πάνω από 4.000 ώρες πτήσης. Ο κυβερνήτης πριν την απογείωση από τα Χανιά είχε ειδοποιήσει τους συναδέλφους του στο crew room του ελληνικού να ετοιμάσουν κρασί για κανένα ποτηράκι. Αυτός θα έφερνε κριτικό τυρί.
Ο συγκυβερνήτης στην πτήση ήταν ο Γρηγόρης Γρηγοράκης, 37 ετών, με πάνω από 2.000 ώρες πτήσης. Η γυναίκα του τον περίμενε με φίλους για να διασκεδάσουν. Υπτάμενος μηχανικός στην πτήση ήταν ο Αγεσίλας ο Παγεωργίου, 36 ετών. Συνολικά είχε πάνω από 600 ώρες στα DC-6B. Το πλήρωμα του μοιραίου αεροσκάφους συμπλήρωναν δύο νεαρές αεροσυνοδοί. Η Μαρίνα Μάσχα, 22 ετών, με μόλις 3 μήνες στην Ολυμπιακή, και η Μάρθα Πιταούλη, 21 ετών, που δεν είχε ούτε ένα χρόνο στην εταιρεία. Κάθε θύμα και μία τραγική ιστορία που το ακολουθεί. 10 λεπτά δίρκεση για τον πύργο ελέγχου η αναμονή του θανάτου, τόσο όσο προβλέπει ο κανονισμός. Στις 9 παρα 5 ο πύργος ελέγχου σημαίνει συναγερμό. Προς τι όμως, μάταιος σκόπος. Το κερατοβούνι είχε δεχθεί στα σπλάχνα του ανθρώπους και λαμαρίνες. Από τα αναφερόμενες εφημερίδες προκύπτει ότι κατά τη στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους δεν λειτουργούσε το ραντάρ του αεροδρομίου. Συγκεκριμένα, στην εφημερίδα Μακεδονία στις 13 του 69 αναφέρεται. Σύμφωνα με νόταν που ξεδόθη όταν για πρώτη φορά μπήκε σε λειτουργία το ραντάρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 15 του περασμένου Απριλίου. Η λειτουργία του καθορίζεται επί του δεκαούρου βάσεως και συγκεκριμένα από τις 8 π.Μ. μεσημβρίας ως την 8η μετά μεσημβρίας. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι από τις 8 μετά μεσημβρίας ως τις 8 π.Μ. μεσημβρίας η λειτουργία του ραντάρ σε ίδιες περιπτώσεις θα παρέχεται μόνο σε περιπτώσεις κινδύνου και εφόσον είναι διαθέσιμο το ραντάρ και ελεκτέν αέριου κυκλοφορίας που τον επανδρώσουν. Άσχετα πάντως με τα νοτέρω, πρέπει να θεωρηθεί σχεδόν βέβαιον ότι αν το ραντάρ λειτουργούσε την ώρα που το μοιραίο αεροσκάφος περνούσε πάνω από το Σούνιο, το ατύχημα θα είχε αποτραπεί. Όπως και να έχει όμως, το αποτέλεσμα της πτώσης είναι ότι χάθηκαν 90 ψυχές άδικα. Λίγο καιρό μετά, ένας μεγάλος μαρμάρινος σταυρός στήθηκε στην περιοχή της πτώσης, που δεν καθορίζει όμως το ακριβές σημείο της συντριβής, το οποίο βρίσκεται αρκετά ψηλότερα. Εκτός ίσως από ένα-δύο μικρά μεταλλικά κομμάτια, τίποτα δεν υπάρχει πια σήμερα που να δείχνει ότι στο σημείο εκείνο, ένα βροχερό βράδυ του Δεκέμβρη πριν 47 χρόνια, χάθηκαν τόσο τραγικά και άδικα 90 ψυχές. Ο χρόνος και η βροχή έχουν κάνει το έργο τους. Ο Σταυρός, καθώς και το εκκλησάκι που υπάρχει πολύ κοντά, είναι τα μόνα να θυμίζουν το τραγικό εκείνο συμβάν. Βρίσκονται στους πρόποδους του Πανίου Όρους, στις παρυφές της πόλης Χερατέας. Το ακριβές πάντως σημείο της πτώσης είναι αρκετά ψηλότερα και πιο δύσκολα προσβάσιμο, σε ύψος 400 με 500 μέτρων περίπου. Κατά την ανάβασή μας στο Πάνιο Όρος, βρήκαμε στο δρόμο μια πινακίδα που έδειχνε το δρόμο για το ξοκλείς του προφήτου Ηλία, καθώς και για το σπήλαιό του. Στο πανέμορφο ξοκλήσι μας έκανε εντύπωση στο προάβλιο ο ασυνήθιστος σταυρός του. Ανακαλύψαμε ότι είναι ρωσοσλαβικής καταγωγής και απεικονίζει μαζί με το σταυρό στο ένα κοντάρι τη λόχη του Λογκίνου που κάρφωσε τον Ιησού και το άλλο το κοντάρι με το σφουγγάρι που πότισε τον Ιησού ξύδι πάνω στο σταυρό. Επίσης, οι πέτρες στις οποίες οροπεί ο σταυρός συμβολίζουν το όρος Γολγοθά. Δίπλα από το ξοκλήσι, ένα μικρό σπήλαιο, το σπήλαιο του προφήτη Ηλία, έχει μετραπεί σε βωμό λατρείας με διάφορα εικονίσματα και τάματα. Εντύπωση κάνει το σύμβολο με το περιστέρι.
έμβλημα της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής. Δηλαδή, σε ένα σημείο έχουμε στοιχεία λατρείας από διάφορες εκκλησίες της Χριστιανοσύνης. Ίσως αυτή η διαφορετικότητα να έγινε μεταγενέστερα λόγω της διαφορετικότητας που πιθανολογούμε της πίστεως των επιβατών του τραγικού δυστυχήματος. Όταν ρωτήσαμε τους ντόπιους, δεν ήξεραν να μας πούν λεπτομέρειες, αλλά μας είπαν ότι στο σπήλαιο παλαιότερα βρέθηκαν πολλές χρυσές λίρες. Κάποιος τις πήρε, άγνωστο ποιος. Άγνωστο αν ήταν εκεί θαμμένες από την περίοδο της κατοχής ή ακόμα παλαιότερα από την εποχή που κυριαρχούσαν στην περιοχή οι πειρατές. Λίγα μέτρα πιο πάνω, σε ένα πλάτωμα, ξεκινά ένα αρχαίο μονοπάτι που οδηγεί πιο ψηλά στο πάνιο όρος. Το πήραμε, το ακολουθήσαμε και βρήκαμε υπολείμματα αρχαίας παρουσίας. Από πέτρινα θεμέλια οικισμάτων μέχρι και πέτρες που αποτελούσαν κομμάτι κάποιου εργαλείου. Οι ντόπιοι επιβεβαίωσαν τις υποψίες μας ότι το όρος έχει λελατηθεί κατά το παρελθόν πολλές φορές και έχει απολέσει τους αρχαίους και ιστορικούς του θησαυρούς. Παρ' όλα αυτά, η μνήμη της ιστορίας παραμένει έντονη στον αέρα του όρους. Η αεροπορική βάση στο Πάνιο Όρος, αν και δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλες κατασκευές, είναι απλωμένη στην κορυφογραμμή του όρους. Το υψηλότερο τμήμα της βάσης στα βορειοανατολικά και το νοτιοδυτικό μέρος από όπου και εισερχόμαστε. Η έρευνα της ομάδας θα ξεκινήσει από το υψηλότερο τμήμα της βάσης και σταδιακά θα προχωράμε προς τα κάτω. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι η έρευνα διεξήχθη σε δύο βράδια και ο κύριος λόγος ήταν ο συνδυασμός της έκτασης που έπρεπε να καλύψουμε με το δυνατό αέρα που συναντήσαμε στο όρος την πρώτη νύχτα. Η
δεύτερη νυχτερινή έρευνα πραγματοποιήθηκε με τις ιδανικότερες των συνθήκων. Κατά την ημερήσια περιήγησή μας στους χώρους της βάσης, ήταν φανερή η παρουσία ομάδων από τους εκατέρωθεν ακραίους πολιτικούς χώρους, οι οποίοι και βανδάλισαν το χώρο σε μεγάλη έκταση. Επίσης, ήταν έντονα τα σημάδια από σφαίρες στους τοίχους σε ολόκληρη τη βάση. Κατά την περιήγησή μας, εντοπίσαμε όμως και στοιχεία δράσης σκοτεινών τελετουργικών, μαύρης μαγείας, σατανιστικά σύμβολα και άλλα. Επίσης, σημάδια από φωτιά, που ήταν πιο εκτεταμένα στα κτίρια του νοτιοδυτικού τμήματος της βάσης. Εμείς δεν αντιληφθήκαμε κάτι το περίεργο στη βάση, παρά μόνο πριν τη δύση του ήλιου. Κάποια από τα μέλη της ομάδας μας ένιωσαν μια παρουσία τους κοιτάζει ή ακούγαν ήχους σαν βήματα, και αυτό μόνο όταν έτυχε να βρίσκονται μόνοι τους σε κάποιους από τους χώρους της βάσης στο νοτιοδυτικό τμήμα. Ξεκινάμε τις συνεδρίες από το βορειοανατολικό μέρος της βάσης, που είναι και το ψηλότερο στο Πάνιο Όρος. Η πρώτη συνεδρία EVP θα συνοδευτεί μαζί με έναν ανιχνευτή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Είναι κάποιος ή κάτι εδώ σε αυτό το χώρο μαζί μας? Ακούστε κανένα. Είναι κάποιος ή κάτι εδώ μαζί μας? Είναι κάποιος ή κάτι εδώ σε αυτό το χώρο? Αν ναι, ας επικοινωνήσει μέσα από τις συσκευές που κρατάω στο χέρι μου. Εδώ είναι το Πάνιο Όρος. Πού είμαστε τώρα? Έτσι λεγότανε? Μπορείς να επικοινωνήσεις, θα σε ακούσουμε. Μπορείς να κάνεις αυτή τη συσκευή εδώ πέρα να χτυπήσει. Ή να μιλήσεις με στη συσκευή που ήταν στο δεξί μου χέρι, άμα θες. Εδώ πέρα ήταν στρατιωτική βάση της αεροπορίας. Στη συγκεκριμένη συνεδρία δεν υπήρχαν ανταποκρίσεις. Τη σκυτάλη την παίρνει ο Χάρης για συνεδρία EVP μαζί με K2, μήπως και αλλάξει κάτι. Αν είναι κάποιος ή κάτι εδώ μαζί μας, μπορείς να επικοινωνήσεις μέσω των συσκευών που κρατάω στα δύο μου χέρια. Περνάγανε μια λαμπάκια. Ήσουν εσύ αυτός που το έκανε? Στο συσκευή που κρατάω στο αριστερό μου χέρι, αν πλησιάσεις, θα ανάψουν τα λαμπάκια και θα δηλώσεις έτσι την παρουσία σου. Στη συσκευή που έχω στο δεξί μου χέρι, μπορείς να μιλήσεις και εμείς θα τα ακούσουμε. Είναι αλήθεια ότι έχουν γίνει τελετές στη βάση αυτή, στα κτίσματα αυτά εδώ πέρα? Αν ναι, μπορείς να ανάψεις τα λαμπάκια?
Δεν υπήρχαν σε συνεδρία αυτή ανταποκρίσεις και συνδυασμό με το δυνατό αέρα κατέστη αδύνατο να συνεχιστεί αυτή η συνεδρία. Κάνει η ομάδα ένα μικρό διάλειμμα μήπως και κοπάσει ο αέρας και συνεχίζει σε ένα πιο απόμερο δωμάτιο. Η ομάδα αποφάσισε ότι λόγω του δυνατού αέρα θα ήταν σοφότερο να συνεχίσει η συνεδρία της στο νοτιοδυτικό μέρος του όρους, εκεί όπου λόγω της γεωμορφίας του όρους ο αέρας κάπως έκοβε. Λοιπόν, ωραία, κρατάμε το μέρος αυτό. Κοκκίνησε. Παιδιά, έχω να τριχιάσω, εγώ παγώσε, α. Προχωράμε. Δημήτρη, κρατά το στο αριστερό σου χέρι για να το βλέπω. Πάμε ευθεία και ερχόμαστε. Έχει πλάσει φωτιά. Ναι, είναι έντονα τα σημάδια. Εδώ έχει πιάσει φωτιά, στο χώρο αυτό. Εδώ βγάζα τη φωτογραφία, καθημερίσια ερευνώ, τον άκουσα τα βήματα. Έχουμε δείξει εδώ. Πάμε μέσα, πες μέσα. Αυτός ο ήχος. Φυσάκι είναι κάτι τέτοιο. Τέρμα, κοκκίνησε. Εγώ έχω παγώσει, έχω να τριχιάσει. Παιδιά, σε αυτό το δωμάτιο υπέθετα ότι άκουσα τους τα βήματα. Υπάρχει κάποιος ή κάτι εδώ μαζί μας στον χώρο αυτό. Αν ναι, μπορείς να με κοινωνήσεις μέσα στο συσκευό που κρατώ στα δύο χέρια. Μπορείς να πλησιάσεις και που κρατάω στο αριστερό μου χέρι και θα ανάψουν τα λαμπάκια. Ή μπορείς πάλι να πλησιάσεις και να μιλήσεις και δει που κρατάω στο δεξί μου χέρι και θα καταγραφεί αυτό που θες να μας πεις. Πώς είστε εδώ πέρα, είστε πολλοί? Αν ναι, άναψε τα λαμπάκια, σε παρακαλώ. Ήσουν εσύ αυτός που άναψε πριν τα λαμπάκια? Αν ναι, γιατί δεν το ξανακάνεις? Ήρθαμε με σεβασμό στον χώρο και στην οποιαδήποτε παρουσία μπορεί να υπάρχει εδώ πέρα. Είστε πολλοί εδώ. Σε έχουν καλέσει στον χώρο αυτό εδώ? Χαμός.
Άρη, έλα προς το Μάρμαρο. Εκεί. Είσαι ένας από τους 90 επιβάτες που σκοτώθηκαν στο βουνό εδώ πέρα το 1969, από εκείνο το μοιραίο αεροπλάνο. Είσαι κάτι άλλο, εσένα που σε καλέσανε εδώ πέρα, έτσι δεν είναι. Έχει σχέση με το Θεό Πανά. Έχεις... Είσαι από έναν άλλο κόσμο. Έναν πιο πνευματικό κόσμο. Μας βλέπεις αυτή τη στιγμή που είμαστε εδώ. Σε ενοχλεί η παρουσία μας. Κινδυνεύουμε. Από σένα κινδυνεύουμε. Ο δυνατός αέρας συνέχιζε και έτσι αχρίστευε ό,τι η EVP θα μπορούσε να έχει καταγραφεί. Γι' αυτό η ομάδα μετά το πέρας συνεδρίας αυτής θα συνεχίσει με Spirit Box. Αν είσαι εδώ και μας ακούς, μπορείς να επικοινωνήσεις με τη συσκευή που κρατάς στο δεξί μου χέρι. Είσαι εδώ πολύ καιρό στον χώρο αυτό. Σε έχουνε καλέσει εδώ πέρα. Αυτό το μέρος έχει με τον Πάνα, έχει κάποια σχέση με τον Πάνα. Επειδή ονομάζεται Πάνη όρο. Υπήρχε ιερό το Πανός, εδώ. Κάντε τη σκευή να αναβοσβήσει. Υπήρχε ιερό το Πανός. Μπορεί να μας πεις κάτι για την τελετή που έγινε εδώ και σε κάλεσα. Τελετή, έχει σχέση μόνο με τελετή. Ναι. Γι' αυτό ρώτησε επειδή δεν θα. Και είχαμε ανταπόκριση, έστω προσπάθεια ανταπόκριση. Ανταπόκριση υπάρχει μόνο για τελετή που έχει γίνει κατά εδώ. Μπορεί να μα φανερώσει το όνομά σου. Πώς σε λένε. Φανέρωσε το όνομά σου. Άμυνα εδώ. Και έχουμε και ένδειξη εδώ, τώρα έχει αρχίσει και... Εσείς αυτός που ανάβει το μηχάνη τα λαμπάκια εδώ πέρα στη σκευή. Αν είσαι εσύ που ανάβεις τα λαμπάκια, μπορείς αυτή τη στιγμή να έρθεις και να επικοινωνήσεις μαζί μας. Δεν χρειάζεται να φοβάσαι κάτι. Πάρε ενέργεια τη μία συσκευή και μπορείς να απαντήσεις για μέσω της άλλης συσκευής. Αυτοί που σε κάλεσαν εδώ, χρησιμοποίησαν τεχνικές ολομονικής. Κάνουμε σολομονική λοιπόν εδώ. Έχει πει πέντε μέρες.
Θέλεις να μας κάνεις κακό, μήπως? Γιατί σε ενοχλούμε, μήπως? Αν σε ενοχλούμε, άναψε τα λαμπάκια στη συσκευή εδώ. Αν θες να φύγουμε, άναψε τα ξανά. Θες να κλείσω το μηχάνημα που κάνει θόρυβο, σε ενοχλεί? Πώς είμαστε εδώ? Απάντησέ μου σε ερωτήσεις και θα το κλείσουμε. Εντάξει. Πόσοι είμαστε εδώ σε αυτό το δωμάτιο? Τρεις, τέσσερις, πέντε. Ναι. Μπορείς να μας πεις τα ονόματά μας? Πώς με λένε εμένα? Στο σημείο αυτό βρεθήκαμε απέναντι με το εξής παράδοξο φαινόμενο. Οι μπαταρίες όλων σχεδόν των συσκευών μας άδειασαν. Τις αντικαταστήσαμε, αλλά και πάλι μηδενίστηκαν μέσα σε δευτερόλεπτα. Έτσι, η ομάδα μας αναγκάστηκε να συνεχίσει με μια εφιεδρική κάμερα στο διπλανό δωμάτιο που είχαμε και εκεί ενδείξει στο EMF. Με την εναπομείνωση μπαταρία η οποία είχε αντίκτυπο και στην ποιότητα της εικόνας, καθώς δεν επαρκούσε για να γίνει σωστή εστίαση στην εικόνα. Είναι κάποιος ή κάποιος εδώ στον χώρο μαζί μας? Είναι κάποιος ή κάποιος σε αυτό το χώρο μαζί μας? Μπορεί να χτυπήσει, να κάνει σκύβη να χτυπήσει. Είναι κάποιος εδώ, σε αυτό το χώρο εδώ που είμαστε μαζί μας? Αν ναι, κάτω να χτυπήσει. Παραπάνω, κάτω να χτυπήσει παραπάνω. Αν μας βλέπεις. Έτσι. Σε ενοχλούμε. Παραπάνω, κάτω να χτυπήσει παραπάνω. Αν μας βλέπεις. Έτσι. Σε ενοχλούμε. Παραπάνω, κάτω να χτυπήσει παραπάνω. Αν μας βλέπεις. Έτσι. Σε ενοχλούμε. Παραπάνω, κάτω να χτυπήσει παραπάνω. Αν μας βλέπεις. Έτσι. Σε ενοχλούμε. Εσύ ήσουν από πριν μας είπες να φύγουμε. Είσαι άλλος. Είσαι άλλος. Είστε πολύ δηλαδή εδώ μέσα. Είστε πολύ. Είστε δύο. Αν είστε δύο, κάτω να χτυπήσει πολύ παραπάνω. Τη σκέφη πρέπει να σου δείξω μου χέρι. Είστε τρεις. Τέσσερις. Είστε τρεις. Είστε δύο. Μήπως είσαι ένα. Είστε τρεις. Έχουν γίνει τελετές εδώ που σε καλέσαν. Σολομονική. Δώσε ενέργεια, έτσι. Αν είναι σολομονική, κάτω να χτυπήσει. Τι άλλο.
Είναι βοητάμιγος. Κάνουν επικλήσεις δαιμόνων ή ψυχών. Ψυχών. Δαιμόνων. Εσύ δηλαδή τι είστε τώρα. Από πού προέρχεσαι. Από μακριά. Πολύ. Από άλλο κόσμο. Από τον ίδιο κόσμο, με τους ανθρώπους. Μη φοβάσαι, μπορείς να επικοινωνήσεις. Μπορείς να μας πεις πώς είμαστε στον χώρο. Σκεφτεί που πέτας αριστερό μου χέρι. Θα σε ακούσουμε. Μπορεί να μας δεις. Οι ερωτήσεις μου σ' αναπλούν, ναι. Η παρουσία μου, η παρουσία μας. Κινδυνεύουμε μήπως, άμα μείνουμε παραπάνω, στο χώρο. Κάτω να χτυπήσει τέρμα να κινδυνεύουμε. Κινδυνεύουμε εδώ. Σε ενδιαφέρει ένας πειραματισμός. Γιατί πάμε πάους. Πρέπει να έχω... Είδαμε ότι υπάρχει εδώ πέρα. Υπάρχει κάτι εδώ πέρα. Θέλεις να σου βάλουμε μουσική, σου αρέσει η μουσική. Έλα πιο κοντά, το καπαμίλο. Σου αρέσουν οι ύμνοι. Θρησκευτικοί ύμνοι, σου αρέσουν. Σκέφτομαι να σου βάλω ένα λίμνο την Παναγία, τη Θεοτόκο, την Αγιαλόκαρη. Θέλεις. Αν δεν θέλεις, άναψε τα λαμπάκια. Αν σε ενοχλεί, άναψε το. Άναψε τα πάλια, δεν ενοχλήσουμε, να πούμε κάτι που δεν θα φύγουμε. Ή δεν μπορείς. Μπορείς, αφού μπορείς να άναψε το πιο πολύ. Ή δεν μπορείς. Μπορείς, αφού μπορείς να άναψε το πιο πολύ. Είναι μπορείς. Μπορείς, αφού μπορείς να άναψε το πιο πολύ. Είναι μπορείς. Μπορείς, αφού μπορείς να άναψε το πιο πολύ. Σε ενοχλεί, σε ζαντήσαμε.
πρώτη νυχτερινή έρευνα μας άφησε την αίσθηση ότι η δουλειά μας δεν έχει ακόμα τελειώσει στο συγκεκριμένο χώρο. Ο δυνατός αέρας μας έκανε να αμφιβάλλουμε για την εγκυρότητα των EVPs που καταγράψαμε. Γι' αυτό ήταν απαραίτητη μια δεύτερη νυχτερινή επίσκεψη στο χώρο προκειμένου να το εξακριβώσουμε. Έχουμε μια μικρή ένδειξη. Ναι. Ωραία. Εδώ θα κάνουμε συνεδρία, έτσι. Ναι. Πάμε και στο απέναντι κουτιάκι. Θα καλύψουμε όλο. Η ομάδα μας θα ξεκινήσει εκ νέου τις συνεδρίες στο βορειοανατολικό τμήμα της βάσης σε δύο σημεία. Στο πρώτο, που είχαμε μία μυδρή ένδειξη στο K2, και στο δεύτερο δωμάτιο, όπου βρήκαμε τα σατανιστικά σύμβολα. Είναι κάποιος ή κάτι εδώ σε αυτό το χώρο μαζί μας? Είναι κάποιος ή κάτι σε αυτό το χώρο εδώ μαζί μας? Υπάρχει κάποιος ή κάτι που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ μαζί μας? Αν ναι, μπορεί να κάνει αυτή τη συσκευή να χτυπήσει στο αριστερό μου χέρι ή να μιλήσει μέσα από τη συσκευή που θα στο δεξί μου χέρι. Αν είσαι εδώ και μας βλέπεις, κάνε τη σκέψη να χτυπήσει.
να αναβοσβήσει. Τόση ενέργεια. Για να καταλάβουμε ότι είσαι εδώ. Εδώ είναι το πάνιο όρος που βρισκόμαστε. Το όρος του Πάνα. Μπορεί να μας μιλήσει, ας ακούσουμε. Στο σημείο αυτό το μικρόφωνο του EVP Recorder φαίνεται να καταγράφει μια γυναικεία φωνή που μοιάζει να λέει «Ε, ναι». Πρέπει να σημειώσουμε ότι κανένα άλλο μικρόφωνο καμία συσκευή δεν κατέγραψε κάτι αντίστοιχο. Εδώ είναι το πάνιο όρος που βρισκόμαστε. Το όρος του Πάνα. Μπορεί να μας μιλήσει, ας ακούσουμε. Εδώ είναι το πάνιο όρος που βρισκόμαστε. Το όρος του Πάνα. Μπορεί να μας μιλήσει, ας ακούσουμε. 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 Η ομάδα αποφάσισε να συνεχίσει μια ITC συνεδρία με Spirit Box. Είναι κάποιος ή κάτι εδώ μαζί μας? Αν ναι, μπορείς να μας μιλήσεις μέσω της συσκευής που κρατάω στο δεξί μου χέρι. Ήταν. Μας βλέπεις αυτή τη στιγμή εδώ στο χώρο? 12. Πώς είμαστε εδώ? Είπες 12. Ώρα 12. Τι εννοούσες? Μπορείς να μας πεις αν είναι αυτό το πάνιο όρος? Στη βάση αυτή έχουν έρθει σατανιστές και έχουν κάνει μαύρες μαγείες, έχουν κάνει επικλήσεις. Η ομάδα μας θα μεταφερθεί για περαιτέρω συνεδρία στο διπλανό δωμάτιο, εκεί όπου και βρέθηκαν σατανιστικά σύμβολα χαραγμένα στον τοίχο. Είναι κάποιος ή κάτι εδώ μαζί μας στο χώρο αυτό? Αν ναι, έχει το ελεύθερο να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω των συσκευών που κρατάω στα δύο μου χέρια. Στο αριστερό μου χέρι μπορεί να πλησιάσει και να ανάψει τα λαμπάκια, ενώ στο δεξί μου χέρι μπορεί να μιλήσει και εμείς θα ακούσουμε αυτό που θα μας πει. Είναι κάποιος εδώ μαζί μας στον χώρο ή κάτι? Πλησία στη συσκευή στο αριστερό μου χέρι. Έχουν κάνει επικλήσεις στο μέρος αυτό? Σε νιώθω που με παρακολουθείς, νιώθω την παρουσία σου, αλλά θέλω τη βοήθειά σου για να καταλάβω ότι είσαι εδώ. Ξέρω ότι μας παρακολουθείς. Έχεις όνομα?
Στο σημείο αυτό, το μικρόφωνο του EVP Recorder φαίνεται να καταγράφει μία αντρική φωνή που μοιάζει να λέει «Φύγε». Πρέπει να σημειώσουμε ότι κανένα άλλο μικρόφωνο καμίας συσκευής δεν κατέγραψε κάτι αντίστοιχο. Έχεις όνομα? Έχεις όνομα? Έχεις όνομα? Έχεις όνομα? Η ομάδα μας, αφού ολοκλήρωσε τον κύκλο συνεδριών στο βορειοανατολικό τμήμα της βάσης, μεταφέρεται στο ιδιωτικό τμήμα για να συνεχίσει την έρευνα. Ας καγώ καθρό και αλλαγή μπαταρίας μετά. Να τα μας! Πάλι γεννήσε. Ο χώρος εδώ είναι διαφορετικός. Να το πάλι. Αριστερά, Δημήτρη. Η ομάδα μας, μετά τη διερευνητική της περιήγηση στους χώρους του νοτιοδυτικού τμήματος, αποφάσισε να επικεντρώσει τις έρευνές της στα δύο δωμάτια που είχε ενδείξει στο K2, τα οποία είναι τα δωμάτια που καταγράφτηκαν τα δύο EVPs κατά τη διάρκεια της πρώτης νυχτερινής έρευνας. Είναι κάποιος ή κάτι εδώ μαζί μας? Είναι κάποιος κάτι εδώ, σε αυτό το χώρο μαζί μας? Είναι κάποιος ή κάτι εδώ, σε αυτό το χώρο? Μπορείς να απαντήσεις και κουβαλάς στο δεξί μου χέρι. Είτε συσκευές που κρατάμε εγώ και ο Νίκος. Εδώ πέρα σε αυτό το δωμάτιο έχουν γίνει κάποιου είδους τελετών εδώ. Σε καλέσαμε μήπως άνθρωποι εδώ πέρα? Όταν σε καλέσαμε,
Σε εγκλωβίσαν και εγκλωβίστηκες εδώ πέρα αυτή τη στιγμή και, και είσαι φυλακισμένος από το δωμάτιο. Αυτός που το ανάβει τώρα εσύ είσαι, κάτω να χτυπήσει τέρμα. Εσύ είσαι τώρα που επιδράσεις στις συσκευές μας. Στο σημείο αυτό, το μικρόφωνο του EVP Recorder φαίνεται να καταγράφει μία φωνή που μοιάζει να λέει «ναι». Πρέπει να σημειώσουμε ότι κανένα άλλο μικρόφωνο καμία συσκευή δεν κατέγραψε κάποιον αντίστοιχο ήχο. Εσύ είσαι τώρα που επιδράσεις στις συσκευές μας. 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 Είστε πολύ μήπως. Πώς είστε, πες μου εδώ και θα τα ακούσω εγώ. Ο ήχος που ακούγεται μέσα στο κτίριο εσύ είσαι. Μετά την ερώτηση του Δημήτρη και του Νίκου αν ο ήχος που ακούστηκε μέσα στο κτίριο είναι από εσένα, καταγράφεται σαν απάντηση στο EVP Recorder μία βαριά φωνή αλόκοσμου χαρακτήρα να λέει ναι. Ο ήχος που ακούγεται μέσα στο κτίριο εσύ είσαι. Ο ήχος που ακούγεται μέσα στο κτίριο εσύ είσαι. Ο ήχος που ακούγεται μέσα στο κτίριο εσύ είσαι. Γιατί το κάνεις αυτό τον ήχο? Για ποιο λόγο το κάνεις? Μας φοβάσαι μήπως. Εσύ έβγες την μπαταρία στο μηχάνημα. Έχει αρχίσει και λεπιδρά αρκετά. Κινδυνεύουμε αυτή τη στιγμή. Θες να φύγουμε. Ή όχι. Μήπως είσαι κάποια αρχαιγόνη δύναμη που κατοικείς εδώ στο βουνό. Τώρα δεν ξέρεις και αρκετά. Γίνονται τελετές εδώ στο βουνό, στα αρχαιότητα. Επάνω ναι. Θυσιάζαν ανθρώπους. Οι ψυχές τους είναι εδώ τώρα. Έχω αρχίσει και να θυσιάζω αρκετά αυτή τη στιγμή. Ξέρω, ένα κρύο ρεύμα έχει αρχίσει και... Έχει αρχίσει και πέφτει βάσει και πολύ χρόνια σε δωματίου. Ξαναγιώνω. Εσύ είσαι αυτός που επιδράσει στις συσκευές μας ή είστε πολύ μήπως. Ξανακάνε τον ήχο μέσα στο κτίριο. Στο σημείο αυτό σώθηκαν οι μπαταρίες των περισσότερων συσκευών μας ξανά.
Μετά από ένα μικρό διάλειμμα, η ομάδα θα μεταφερθεί από το δωμάτιο στο μέσο του κτηρίου στο ακριανό δωμάτιο που είχαμε και εκεί ενδείξει στο K2. Ταυτόχρονα, μια στατική κάμερα θα μείνει πίσω στο δωμάτιο να καταγράφει μια πηξίδα, ένα από τα EMF και ένα motion detector. Αν είναι κάποιος ή κάτι εδώ μαζί μας, έχει το ελεύθερο να χρησιμοποιήσει τις συσκευές και μόνο για να δηλώσει την παρουσία του. Συσκευή που κρατάω εγώ στο δεξί μου χέρι μπορεί να πλησιάσει και να μιλήσει, να μας πει ό,τι θέλει και εμείς να το ακούσουμε. Και συσκευή που κρατάει ο Νίκος μπορεί να ανάψει τα λαμπάκια να μας δηλώνοντας ναι ή όχι στις απαντήσεις μας. Λαμβάνουμε ως ναι το άναμα στα λαμπάκια. Νίκο, μπορείς να μας απαντήσεις. Υπάρχει κάποιος ή κάτι εδώ μαζί μας. Θες να μας πεις το όνομά σου. Μας βλέπεις. Μας βλέπεις πόσα άτομα είμαστε εδώ. Ναι. Πώς είμαστε, δύο. Τρεις. Μπορείς να πεις το όνομά μου. Η συγκεκριμένη συνεδρία, πέρα από κάποιες δυσνόητες ανταποκρίσεις στο K2, δεν είχε κάτι αξιόλογο. Στο δωμάτιο όμως με στατική κάμερα είχαμε μια παράδοξη καταγραφή. Το motion detector ενεργοποιήθηκε ταυτόχρονα με το EMF. Η ομάδα αποφασίζει να γυρίσει στο δωμάτιο της στατικής κάμερας για μια συνεδρία ITC με Spirit Box. Υπάρχει κάποιος ή κάτι εδώ μαζί μας.
Μπορείς να έρθεις και να επικοινωνήσεις με τη συσκευή που κρατάμε εδώ πέρα. Πού στο δεξί μου χέρι. Πώς είστε εδώ πέρα. Εμείς πώς είμαστε, πώς βλέπεις. Πες ένα άτομο, πώς είμαστε. 5, 6, 4. Στο σημείο αυτό οι μπαταρίες από το ηχείο του Spiritbox άδειασαν, με αποτέλεσμα να χρηστευτεί πλήρως η συσκευή. Η ώρα πλησίασε 4 το πρωί, έτσι η ομάδα μας μεταφέρθηκε σε χαμηλότερο υψόμετρο, στο σημείο που βρίσκεται το σπήλαιο του προφήτη Λία, αλλά και το αρχαίο μονοπάτι. Είναι κάποιος ή κάτι εδώ μαζί μας, στο χώρο αυτό. Αν ναι, μπορείς να πλησιάσεις τις συσκευές που κρατάω στα δυο μου χέρια και να επικοινωνήσεις μέσω των συσκευών αυτών και μόνο. Στο αριστερό μου χέρι μπορείς να μιλήσεις και θα μπορέσουμε να ακούσουμε μετά αυτό που μας είπες. Και στο δεξί μου χέρι, αν πλησιάσεις, θα ανάψουν τα λαμπάκια. Είναι κανείς εδώ μαζί μας? Ή κάτι? Κάποιος εδώ στο χώρο? Έχει σχέση το σπήλαιο αυτό και η περιοχή εδώ με το κλεισάκι, το ξοκλείσι του προφήτου Ηλία με κάποιο ιερό του Πάνα? Το κλεισάκι αυτό έχει δημιουργηθεί για τη μνήμη των 90 νεκρών από το αεροπορικό δυστύχημα στις 8 Δεκέμβρη του 1969. Έχουμε έρθει με σεβασμό, με απεριόριστο σεβασμό στο χώρο αυτό. Δεν θέλουμε ούτε να ενοχλήσουμε ούτε να προσβάλλουμε. Υπάρχει κανείς εδώ μαζί μας?
Οφ, σταμάτα. Δεν έχει νόημα. Μετά από αυτή τη συνεδρία, η ομάδα αφήνει το χώρο του σπηλαίου, όχι μόνο επειδή δεν υπήρχαν ανταποκρίσεις, αλλά και ευχάριστη ατμόσφαιρα που επικρατούσε, δεν συντελούσε σε κάποιο ιδιαίτερο λόγο ώστε να παραμείνουμε εκεί. Έτσι, ανεφορήσαμε προς το αρχαίο μονοπάτι για μια τελευταία συνεδρία. Είναι κάποιος ή κάτι εδώ μαζί μας? Είναι κάποιος ή κάτι εδώ πέρα μαζί μας? Είναι κάποιος ή κάτι που θα θέλει να επικοινωνήσει? Έγινε ένα αεροπορικό δυστύχημα εδώ πέρα. Παίζει κάποιοι να έχουν εγκλωβιστεί εδώ, κάποιες ψυχές, θα ήθελαν να επικοινωνήσουν. Υπάρχει κάποια αρχαίγονη δύναμη ίσως σε αυτό το βουνό, το Πανιόρος. Μπορείς να μας δεις? Αν είσαι εδώ, κάτω να αναβοσβήσει, μη φοβάσαι. Η εμπειρία μας στο Πάνιο Όρος ήταν μοναδική. Πέρα από τη μαγευτική θέα του βουνού, γνωρίσαμε και μοναδικές βιωματικές καταστάσεις. Η διαφορά της ατμόσφαιρας από μια ουδέτερη κατάσταση στο πάνω μέρος της βάσης στην αρνητικότητα στο κάτω μέρος. Και από εκεί, στη ζεστασιά για τη θαλπορή, στο σπήλαιο του προφήτη Ηλία και στο αρχαίο μονοπάτι. Η ιστορία του όρους είναι δεδομένη. Ένα ενεργειακό μέρος στο οποίο ο ανθρώπινος παράγοντας έχει επιδράσει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.